Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι για τη σβάστικα. Τη σβάστικα που είναι πάνω στη ναζιστική σημαία. Πολλοί νεοναζιστές σήμερα στην Ελλάδα θεωρούν ότι ο ναζισμός είναι, ας πούμε, η αυθεντική συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού που εμπεριέχεται μέσα και μια καθαρότητα. Καθαρότητα όπως ήταν οι Ναζί στην Γερμανία. Τέλος πάντων, εδώ όπως ξέρουμε η σβάστικα είναι ένα αρχαίο σύμβολο. Είναι και στην Γερμανία, στους αρχαίους γερμανικούς πολιτισμούς και στους Σλάβους. Αλλά πιο παλιές αρχαιολογικές ενδείξεις και στην Ελλάδα και στους Ρωμαίους και στους Κέλτες. Αλλά οι πιο παλιές, όπως είπαμε, αρχαιολογικές ενδείξεις δείχνουν ως τόπο την Ινδία, τον Ινδικό πολιτισμό. Και από εκεί πήρανε οι ναζιστές τη σβάστικα. Από την Ινδία, από τον Ινδουισμό. Εδώ, important Hindu symbol. Αυτό, πάμε στη σημαία. Λοιπόν, ο Χίτλερ λέει εδώ, τα σημαία είναι τα αυτοκρατορικά χρώματα της Γερμανίας. Μαύρο, άσπρο, κόκκινο. Λέει εδώ ο Χίτλερ. Μια σημαία με ένα κόκκινο background, ένα άσπρο δίσκο και μια μαύρη σβάστικα στο μέσο. Από εδώ. Συμβολισμό, ο Χίτλερ λέει. Εδώ λέει, κράτησα τα παλιά χρώματα, γιατί είναι, λέει, μια ιερή κατοχή, λέει, position. Σαν ένα στρατιώτης και γιατί, λέει, του άρεσαν. Νέο συμβολισμό στα χρώματα, ο Χίτλερ, και λέει ότι το κόκκινο είναι the social thought. Η κοινωνική, ας πούμε, βάση, η κοινωνική σκέψη του κινήματος. Το άσπρο είναι το εθνική σκέψη, national thought. Εθνική, όχι εθνικιστική, εθνική. Και ότι η μαύρη σβάστικα ήταν το σύμβολο της άριας φυλής. Της άριας φυλής τότε. Και the ideal of creative work which is in itself always will be anti-Semitic. Δηλαδή και μια... το ιδανικό της δημιουργικής εργασίας που θα είναι πάντα αντισημιτική. Λοιπόν, άρια όπως είπαμε. Γιατί τώρα το πήρανε από τον Ινδουισμό. Γιατί τότε σε μερικές γραμμές, να το πω έτσι συνοπτικά, εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τότε είχε μόλις βρεθεί η ινδοευρωπαϊκή, ας πούμε, θεωρία. Είχε μόλις δημιουργηθεί στο μυαλό των Ναζί, τέλος πάντων. Ένας Γερμανός, όπως λέμε εδώ, ο Friedrich Max Müller, αφού λέει εδώ, μετάφρασε τα ιερά κείμενα της Βέντα, τα ινδικά δηλαδή κείμενα, αφού δηλαδή βρήκανε κάποιες ομοιότητες μεταξύ ελληνικής, λατινικής και της σανσκριτικής γλώσσας, οι Γερμανοί, ας πούμε, ρατσιστές, οι Γερμανοί, ας πούμε, εθνικιστές, ας το πούμε έτσι, ή συντηρητικοί, θεωρούσαν ότι αυτοί,
από αυτούς προέρχονται, ή μάλλον η Γερμανία είναι ανώτερη από όλους τους πολιτισμούς, και αφού θεωρούσαν ότι υπήρχε μία άρια εισβολή στην Ινδία, στη Βόρεια Ινδία συγκεκριμένα, φυσικά στα προϊστορικά χρόνια, θεωρούσαν ότι αυτοί οι Άριοι είναι στην πραγματικότητα Γερμανοί. Δηλαδή είναι οι πρόγονοι των Γερμανών που έδωσαν, ας πούμε, τον πολιτισμό στους Ινδούς και στους άλλους λαούς, και έτσι γι' αυτό η θεωρία αυτή στην αρχή οι Γερμανοί πήγαν να την οικειοποιηθούν και να πούνε ότι από αυτούς ξεκίνησαν όλα και κάποιο βόρειος λαός, όπως είναι ο γερμανικός δηλαδή συγκεκριμένα, τα γερμανικά φύλλα, δώσανε τον πολιτισμό στους υπολείπους, γι' αυτό και αυτές οι ομοιότητες μεταξύ των γλωσσών. Έτσι λοιπόν οι Ναζί πήραν αυτή τη θεωρία και λένε, αφόσον ήταν ένας γερμανικός λαός και εφόσον υπήρχε μια εισβολή τότε στα αρχαία, στα πολύ προϊσταρικά χρόνια στην Ινδία, και αφού η σβάστικα την έχουν όλοι, αλλά πρωτοσυναντάται εκεί στην Ινδία, τότε θα υιοθετήσουμε αυτό το ινδουιστικό σύμβολο από την Ινδία για να δείξουμε την εισβολή των πρωτογερμανικών φυλών στην Ινδία, δηλαδή να νομιμοποιήσουμε, ας πούμε, το ναζιστικό, τη ναζιστική ανωτερότητα, τη γερμανική ανωτερότητα, υιοθετώντας ένα, ας πούμε, πρωτοάριο σύμβολο, που να εισβάστηκα όλα αυτά στο μυαλό των Γερμανών, και πώς θα το δικαιολογήσουμε, να ορίστε τα κείμενα που δείχνουν και μια εισβολή άρια, και να και οι κοινές λέξεις που οι Άριοι δώσανε σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή και στους αρχαίους Έλληνες και στους Ρωμαίους. Γι' αυτό λοιπόν υιοθέτησαν τη σβάστικα, γιατί υιοθέτησαν αυτή τη θεωρία. Πάμε να δούμε ο Μίλλερ. Ο Μαξ Μίλλερ λοιπόν ήταν από αυτούς που επηρέασε πολύ την ναζιστική σκέψη και θεωρία. Ας δούμε λίγα πράγματα γι' αυτό, να δούμε πόσο φιλέλληνας ή πόσο τέλος πάντων ήταν. Θα δούμε κι άλλον έναν, τον Γάλλο Άρθουρ Ντε Γκομπινό. Λοιπόν, ήξερε ελληνικά, λατινικά, αραβικά, περσικά και σανσκριτικά. Ο Μίλλερ λοιπόν θα να το βρω. Να το. Εδώ σημαίνω. Ο Μίλλερ καθόλου τυχαία, όπως και οι Ναζί, είναι αντιχριστιανοί. Και μαζί με άλλους, όπως ο Αμερικάνος Λέλαμ, και η Μπλαβάτσκι, η Medium, η Madame Blavatsky, που ήταν μια Ρωσίδα και είχε ιδρύσει τη θεοσοφική εταιρεία, θεωρούσαν ότι πρέπει να αντικατασταθεί ο χριστιανισμός με παγανιστικά, ας πούμε, θρησκευτικές παραδόσεις, αντί για το χριστιανισμό. Τυχαία βέβαια. Δηλαδή με τι θα το αντικαθιστούσαν, μα φυσικά με τον Ινδοϊσμό. Γιατί είναι μία από τις πιο αρχαίες θρησκείες. Ζωντανές. Αριανίζουμε εδώ. Και θεωρούσε ότι η άρια κουλτούρα πρέπει να αντικαταστήσει
τι σημιτικές, ας πούμε, θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός, γιατί θεωρούσαν ότι είναι πολύ εβραϊκή. Επίσης, είχε και ένα ενδιαφέρον για τα τουρκικές, μογγολικές, φινικικές, τέλος πάντων, γλώσσες. Η ιδέα, λέει, της τουρανικής οικογένειας γνωσών δεν υιοθετήθηκε από όλη εκείνη τη στιγμή. Πάντως, η ίδια ιδέα υιοθετήθηκε από τις εθνικιστικές ιδεολογίες στην Ουγγαρία και στην Τουρκία. Έτσι, λίγο σιγά σιγά δεν είναι το όλο πράγμα. Λοιπόν, πάει αυτός. Και η ρατσιστική θεωρία, όπως βλέπουμε εδώ, από τον Γάλλο αριστοκράτη, που πέτυχε να νομοποιήσει το ρατσισμό και τη θεωρία της άριας κυριάρχης φυλής, ήταν ο Αρθούρος de Gobineau. Εντάξει. Λέει εδώ, τα γραπτά του τα υπερασπίστηκαν οι Αμερικανοί που ήταν υπέρ της σκλαβιάς. Sorry. Όπως ο Νότ και ο Χότζε. Και πάμε να δούμε τι σχέση έχει με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα, λοιπόν, ο Γκομπινό μάλιστα έγραψε και το βιβλίο Racial Magnum, το Magnum Opus στο ρατσισμό, A Nation Inequality of Human Races, στην ανισότητα των ανθρώπινων φυλών. Μια μελέτη. Minister to Greece, εδώ είμαστε. Αυτός ο ρατσιστής, ο Γκομπινό, λοιπόν, να δούμε πόσο φιλέλληνες ήταν όλοι αυτοί οι ρατσιστές, ήτανε υπουργός στην Ελλάδα. Έγινε ο Γάλλος υπουργός στην Ελλάδα. Ωραία. Μάλιστα, εδώ λέει, ταξίδευε με τον Έρνεστ Ρέναν στην ελληνική, ας πούμε, Ήπεθρο, για να ψάχνουν διάφορα αρχαία μνημεία. Ο Γκομπινό, λοιπόν, βρήκε και δύο αδερφές στην Αθήνα, η Ζωή και η Μαρίκα Δραγούμη, παρακαλώ, που και οι δύο, η μία έγινε η φίλη του, ας πούμε, η κοπέλα του, πώς να το πούμε. Και οι άλλοι για πάντα είχαν κάποια επαφή. Μπράβο. Ήταν, λέει, πολύ ενθουσιώδης για την αρχαία Ελλάδα, αλλά πολύ λιγότερο για την σύγχρονη τότε Ελλάδα. Εδώ είμαστε. Έγραφε ότι οι Έλληνες είχαν χάσει το άριο αίμα που ήταν υπεύθυνο για τη δόξα που ήταν η Ελλάδα. Τώρα οι Έλληνες είναι ένα μείγμα Αράβων, Βουλγάρων, Τούρκων, Σέρβων και Αλβανών στο αίμα. Φοβερός φιλελληνικός ο Γκομπινό, ο Γάλλος. Λέει εδώ, παρόλο που υποθετικά ανεξάρτητη, η Ελλάδα είχε γίνει ένα αγγλογαλλορωσικό προτεκτοράτο. Έτσι λοιπόν, οι Αγγλογάλλοι και οι Ρώσοι είχαν θεωρητική δύναμη για να αντιμετωπίζουν κάθε επιλογή από το ελληνικό, ας πούμε, συμβούλιο. Λέει εδώ, η Ελλάδα ήταν μια θλιβερή και ζωντανή απόδειξη του ευρωπαϊκού, ας πούμε,
Ινέπνες εν μεσοψιώσινες. Τέλος πάντων. Θα το βρούμε αυτό τι είναι. Είναι κάτι αρνητικό πάντως. He attacked the British attempting to bring Westminster style democracy to Greece. Επιτέθηκε στους Άγγλους που θέλουν να βάλουν στην Ελλάδα να φέρουν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Γιατί as bringing about the complete decay of a barbarous land, δηλαδή την ολοκληρωτική παρακμή μιας βαρβαρικής γης. Έτσι θα γίνονταν εδώ. Επίσης κατηγορούσε τους Γάλλους γιατί είναι ένοχοι, γιατί υιοθέτησαν στους Έλληνες τον Βολτεριανισμό. Σχετικά με το ανατολικό ζήτημα, ο Γκομπινό ήταν ενάντια στη γαλλική βοήθεια για τη Μεγάλη Ιδέα. Ο Γκομπινό, ο ρατσιστής που επηρέασε τον Χίτλερ, ήταν ενάντια. Θα δούμε και τι background έχουν όλα αυτοί, οι νεοναζισμοί, οι κοινωνισμοί, τέλος πάντων, σχετικά με τους Έλληνες. Λέγοντας ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία και άμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είχε αντικατασταθεί με μια μεγάλη Ελλάδα, μόνο η Ρωσία θα είχε benefit. Θα είχε τέλος πάντων κάποια προνόμια από αυτό. Ο Γκομπινό μάλιστα συμβούλεψε το Παρίσι ότι οι Έλληνες δεν θα ελέγξουν την Ανατολή. Ούτε οι Αρμένοι, ούτε οι Σλάβοι, ούτε κανένας άλλος χριστιανικός πληθυσμός. Και άμα κάποιοι τότε ήταν να έρθουν, θα ήταν οι Ρώσοι, οι πιο ανατολικοί από όλους. Και μόνο αυτοί θα είχαν κάποια προνόμια σε αυτή την αναρχική, λέει, κατάσταση. Για μένα δεν υπάρχει ανατολικό ζήτημα. Και άμα ήμουν μια μεγάλη κυβέρνηση, δεν θα ασχολιόμουν με αυτές τις διαδικασίες, σε αυτά τα εδάφη, σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, τι λέει έμεσα, υποστηρίζω την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους Τούρκους. Το Ισλάμ. Λέει εδώ, το 1866 οι Έλληνες κάναν επανάσταση έναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρήτη. Ο Κομπινό λοιπόν δεν είχε καμία συμπάθεια για την ελληνική επιθυμία να απελευθερωθούν. It is one rebel against another. Μας λέει και ότι είμαστε και rebel κιόλας. Λοιπόν, μάλιστα εδώ τελευταία, η κριτική επανάσταση είναι το πιο τέλειο μνημείο από ψέματα κατά τα 30 χρόνια. Ο Γκουστάβ Φλόρενς ήταν ένας φιλέλληνας, εδώ όπως βλέπουμε, που είχε συμμετάσχει στην κριτική επανάσταση. Ωραία. Και πήγε στην Αθήνα για να πείσει την ελληνική κυβέρνηση να υποστηρίξει την κριτική επανάσταση. Ο Γκομπινό όμως είχε μετά ο Γκομπινό receiving orders. Τον συμβούλεψε λοιπόν, εντολές μάλλον, ο Ναπολέων ο Τρίτος να σιωπάσει τον Φλόρενς που βοηθούσε τους Έλληνες. Και έτσι, ο Φλόρενς μετά από ένα meeting που είχε με τον βασιλιά τον Γεώργιο τον Πρώτο, τον απήγαγε και τον έβαλε στο γαλλικό πλοίο για τη Μασσαλία. Σου λέει, τι κάθεσαι τώρα και βοηθάς τους Έλληνες. Ο Βίκτορ Ουγκό κατηγόρησε τον Γκομπινό για αυτό που έκανε και ακόμα και η γαλλική κοινή γνώμη καταδίκασε τον Γκομπινό και το Παρίσι τον
τον επέστρεψε πίσω στην Γαλλία σε ντροπή. Αυτοί ήταν δηλαδή οι φιλέλληνες που όλοι οι νεοναζιστές και ο Χίτλερ διαβάζανε και τους επηρέαζε. Για τόσο συνειδητοποιημένοι μιλάμε είναι όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τον ναζισμό στην Ελλάδα.